Ο Άγιος Μινάς. Ο Άγιος Μινάς, δηλαδή όπως τον είδα έτσι καβαλάρει το πρόσωπό του, είναι κάτι το πολύ συγκινητικό θα έλεγα. Ήταν τυχερό να έρθει ο Άγιος Μινάς. Ναι, εγώ τώρα το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Με αυτά τα λόγια ο ιστορικός τέχνης και συλλέκτης έργων τέχνης Μιχάλης Κρασάκης περιγράφει το μικρό θαύμα που έγινε στη διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας από οίκο της Γερμανίας, καθώς σε κλάσματα δευτερολέπτου κατοχυρώθηκε η εικόνα του Αγίου Μινά στον ένα και μοναδικό αγοραστή. Σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου ανοίγει το σύστημα, μου λέει κάνω εγώ την προσφορά, πατάω, δηλαδή έδωσα την προσφορά την ίδια στιγμή. Το σύστημα έκλεισε. Πρωτοφανές, διότι εγώ συνήθως περιμένω, κάποιος άλλος θα κάνει προσφορά, είναι κάποιος στην αίθουσα, είναι κάποιος αντίπαλος στο ίντερνετ. Έμεινα κατάπληκτος, αφού μέχρι την τελευταία στιγμή δεν το πίστευα. Ο γνωστός δημοσιογράφος της Deutsche Welle δεν πίστευε στα μάτια του, περιγράφοντας τη χαρά που ένιωσε με την απόκτηση της εικόνας του Αγίου Μινά, η οποία χρονολογείται από το 18ο αιώνα και η οποία περιγράφει τα μαρτυρία του Αγίου με κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν διακοσμητικά στοιχεία. Είναι η τουρκοκρατία. Οι ζωγράφοι ουσιαστικά εκφράζουν τον πόθο της απελευθέρωσης, δεν δίνουν σημασία στα διακοσμητικά στοιχεία, αλλά στη ζωή το μαρτύριο του Αγίου που εικονογραφούν. Με θερμά λόγια μίλησε για το δωρητή της εικόνας στον Άγιο Μινά ο εφημέριος του ναού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σεμνή τελετή υποδοχής της εικόνας, η οποία θα γίνει στις 5 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής. Παρουσία της όπως μετά το Αρχιεπισκόπου με τον οποίο έχουμε ετοιμαστεί να συνοηθούμε. Στη συνέχεια θα μπούμε στο ναό, θα γίνει ο εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Μινά και το πρωί της Δευτέρας θα είναι η Θεία Λειτουργία. Θα είναι η εικόνα εκτεθειμένη στο Μεγάλο Ναό για όσους θέλουν να έρθουν και να προσκυνήσουν. Ο Μιχάλης Κρασάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι η εικόνα του Αγίου Μινά επιστρέφει στο Μητροπολιτικό Ναό. Συγκινηθήκατε? Βέβαια. Αλλήμον, αγαπάω την πόλη μου, αγαπάω τον Άγιο Μινά και όταν μένει κανείς τόσα χρόνια έξω, γιατί μένω πάνω από 40-45 χρόνια, πηγαίνω έρχομαι βέβαια, αλλά όταν ξαφνικά είσαι τόσο τυχερός να βοηθήσεις, να συνδράμεις στη διάσωση των θησαυρών της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, τι άλλο θέλει κανείς?